Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Κινήσεις εκτόνωσης της κυβέρνησης στο παραπέντε της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Τεταμένο το κλίμα στη συνάντηση υπουργών και ΕΔΕΡ. Η ώρα της απόφασης για τον Παπακοσταντίνου, τα μεσάνυχτα η μυστική ψηφοφορία για τα τρία δικήματα που περιγράφονται στο πόρισμα της πλειοψηφίας. Οι οικονομικοί εισαγγελείς ζήτησαν τη δίωξη Διώτη και Καπελέρη για τη λίστα Λαγκάρτ για ποια δικήματα ελέγχονται οι πρώην επικεφαλής του ΔΟΕ. Σαμαράς προς τραπεζίτες, δώστε ρευστότητα και χαμηλά επιτόκια. Την ίδρυση τράπεζας για τα επισφαλή δάνεια ανακοίνωσε ο Μιχάλης Σάλλας. Την ενοχή όλων των κατηγορούμενων στη δίκη των διοικητικών στελεχών για την τραγωδία της Μαρφίν το Μάιο του 10 πρότεινε η εισαγγελέας. Κυρίες και κύριοι, σε ένα έντονα συγκρουσιακό περιβάλλον, η κυβέρνηση βαδίζει προς την κρίσιμη ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου την Τετάρτη. Τα συνδικάτα κορυφών τις αντιδράσεις τους, η αντιπολίτευση βάλει κατά ρυπάς, ενώ η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να κατευνάσει τις αντιδράσεις και εντός των τυχών της. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε μια εκρηκτική σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών των συναρμόδιων υπουργών με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ με σημείο αιχμής τη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, βάσει της οποίας ασκείται πειθαρχική δίωξη σε δημάρχους στην περίπτωση που δεν τηρούν τους προϋπολογισμούς τους. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς διαμορφώνεται τώρα το τοπίο σε μια καυτή εβδομάδα για την κυβέρνηση με τη Βίκη Παύλου που είναι στο Σύνταγμα, τον Χρήστο Κούτρα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Αντώνη Ατζολέτο στη Βουλή. Προηγουμένως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Συγκρού περικυκλώθηκαν για άλλη μία φορά από το στόλο της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με το Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Παπαμιμίκο και παρόντος του κυβερνητικού εκπροσώπου Σίμου και Δίκογλου έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί θα συνδράμουν το έργο της ελληνικής αστυνομίας και του σοφρονιστικού συστήματος. Μας είπαν ότι θα απορροφηθεί το σύνολο των συναδέλφων που υπάρχουν στη Δημοτική Αστυνομία. Ευχαριστώ. Σε ποια Υπουργεία? Στα Υπουργεία Δημοσίας Τάξεως, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα παραμείνει στους Δήμους. Νωρίτερα, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης που βρέθηκε στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος επανέλαβε ότι όσοι μπήκαν με ΑΣΕΠ δεν κινδυνεύουν με απόλυση. Αυτά τα είπαμε, δεν θα τα ξαναπούμε. Ενώ λίγα λεπτά αργότερα οι εκπρόσωποι των δημοτικών αστυνομικών είχαν μια σύντομη συνομιλία με την Ντόρα Μπακογιάννη. Κανείς δεν είπε ότι είναι εξής. Και εγώ πρώτη έχω βγει και τα έχω πει αυτά. Στη συνέχεια η μηχανοκίνητη πορεία πέρασε μπροστά από το κοινοβούλιο και κατευθύνθηκε προς τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ αντιπροσωπεία των δημοτικών αστυνομικών συναντήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν δεχόμαστε με κανένα τρόπο να αναγράφεται στο επίμαχο άρθρο η φράση διαθεσιμότητα. Οι συγκεντρωμένοι μάλιστα κατάφεραν να ξεγελάσουν τα ΜΑΤ. Μπήκαν ανάποδα στην Ηρώδου Αττικού και έφτασαν μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Οι αρχές προσήγαγαν 4 άτομα, τα οποία και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, με την πλειονότητα των δημάρχων να εκφράζει την απόλυτη διαφωνία με την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας σε κατάργηση βασικών αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί, γιατί αποτελούν τον σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν τώρα όμως προβλήματα, τα οποία είναι άλλοτε ουσιαστικά, άλλοτε προβλήματα αλληλοκατανόησης. Και είπαμε να βρούμε λύσεις οι οποίες χωρίς να φύγουν την θεσμική υπόσταση και την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση του κράτους. Ο σεβασμός προς τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αρκεί να είναι ρητορικός, πρέπει να είναι έμπρακτος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η αφαίρεση ζωτικών αρμοδιοτήτων, όπως λόγου χάρη αυτή της δημοτικής αστυνομίας, χωρίς καμία ουσιαστική προηγούμενη συνεννόηση, νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα στον θεσμό. Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, περιέγραψε τις νέες αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνομικών, όπως θα προκύψουν μετά την απορρόφησή τους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Θα υποστούν μια μετεκπαίδευση και
από εκεί και πέρα θα βγουν πάλι στον δρόμο για να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη. Εάν θα πρέπει να περιγράψω με κάποιο τρόπο τα καθήκοντα των περισσότερων από αυτού, θα προσυνδυάζουν σε αυτά τα οποία κάνει σήμερα ο αστυνομικός της γειτονιάς. Αναβρασμός επικρατικές στη Θεσσαλονίκη, με τους δημοτικούς υπαλλήλους να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Θα περιορίσουμε τη λειτουργία της καθαριότητας και θα βγουν μόνο τα απορροματιφόρα εκείνα τα οποία θα πάνε σε έκτακτες ανάγκες. Δεν μπορώ να φανταστώ, κύριε οικονόμου, ότι η χώρα θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή να πει ότι δεν με ενδιαφέρει όλες οι θυσίες οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια των Ελλήνων πολιτών πάνε χαμένες και ως εκ τούτου τα τεινάζουμε όλα στον αέρα. Την ίδια ώρα θερμό Σεπτέμβριο προαναγγέλουν οι εκπαιδευτικοί ύστερα από την απόφαση να τεθούν σε διαθεσιμότητα 2.500 καθηγητές. Η ΟΛΜΕ καταγγέλει το Υπουργείο Παιδείας για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εκπαιδευτικών, λέγοντας πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Στη σύσκεψη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε διευκρινήσεις από τον Υπουργό Παιδείας. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι όλες οι ειδικότητες που καταργούνται θα υπάρχουν στα δημόσια ΙΕΚ και ένα παιδί δεν θα τρέχει από πόλη σε πόλη, ίσως και σε ιδιωτικά ΙΕΚ? Όλες οι ειδικότητες που καταργούνται από τα επαγγελματικά λύκεια μεταφέρονται στα 91 δημόσια ΙΕΚ, τα οποία και θα ενισχυθούν. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος λίγο αργότερα στην Επιτροπή της Βουλής δήλωσε αναρμόδιος για το θέμα των σχολικών φυλάκων. Οι σχολικοί φύλακες δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί πρέπει τα σχολεία να προφυλάσσονται, καθώς πάντα καραδοκούν τα ακραία στοιχεία που θέλουν να διεισδύσουν. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων εν ώψη ψήφισης του νομοσχεδίου την Τετάρτη αναμένεται μία μέρα νωρίτερα, στο πλαίσιο της απεργίας, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Πάμε λοιπόν πρώτα στη Βίκη Παύλου, στο Σύνταγμα, για να δούμε το κλίμα από εκεί. Έχουμε σε εξέλιξη συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ λίγες ώρες πριν την γενική απεργία πλέον, Βίκη. Αλλά να δούμε και τι έγινε πριν από λίγη ώρα στην σύσκεψη των συναρμόδιων υπουργών στο Υπουργείο Οικονομικών με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΟ, που είχαμε πολύ έντες. Καλησπέρα, Σία. Καταρχήν να σας πω ότι ήδη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος έχει στηθεί η εξέδρα και έχει ξεκινήσει, από ό,τι ακούω, η συναυλία, η προγραμματισμένη συναυλία. Εδώ και περίπου λίγη ώρα έχει ξεκινήσει, λοιπόν, και σε εξέλιξη το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ, στο οποίο συμμετέχουν υπό ΕΟΤΑ και η ΟΛΜΕ. Ενώ λίγη ώρα νωρίτερα πέρασαν από εδώ ξανά και η μηχανική είναι την πορεία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έκανε πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, όσον αφορά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Υπουργείο Οικονομικών για την προσωπία της ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μιχελάκη. Ήταν τεταμένο το κλίμα και φαίνεται ότι η συνάντηση τελικά έπεσε πάνω σε αδιέξοδο. Ξεκίνησε άλλωστε με ένταση αυτή η συζήτηση, αφού σύμφωνα με τον Δήμαρχο Νίκαιας, τον κύριο Ιακιμίδη, σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους της ΚΕΔΕ, είπε πως δεν μπορεί να κάνει διάλογο με τα Ταλιμπάν. Τότε ο κύριος Ιακιμίδης, επειδή προσβλήθηκε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε από τη συζήτηση, η οποία και συνεχίστηκε μέσα σε έντονο κλίμα. Κόκκινη γραμμή εξακολουθεί να είναι για την ΚΕΔΕ τα τρία σημεία που ήταν και στην έκτακτη συνέλευση της Παρασκευής. Δηλαδή λένε όχι στη Δημοτική Αστυνομία, όχι στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, όχι στην κατάργηση των σχολικών φυλάκων, αλλά και βέβαια όχι στις επιπλέον αρμοδιότητες που φαίνεται ότι θα έχει από εδώ και στο εξής το Οικονομικό Παρατηρητήριο, που μέχρι σήμερα είχε γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά από εδώ και στο εξής θα μπορεί να επεμβαίνει στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς των Δήμων και μάλιστα σε περίπτωση που βγαίνουν εκτός προγράμματος να τους θερεί και το μερίδιό τους από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, ακόμα και να τους διώκει πειθαρχικά και ποινικά σε περίπτωση που βγαίνουν εντελώς εκτός προϋπολογισμού. Ο κύριος Ασκούνης είπε ότι αυτά τα δύο άρθρα που ουσιαστικά αφορούν το συγκεκριμένο κομμάτι, 76 και 77, είναι αντισυνταγματικά και είναι και προσβλητικά, γι' αυτό και θα πρέπει να αποσυρθούν. Επιπλέον είπε ότι όλα όσα ακούγονται το τελευταίο καιρό για την απορρόφηση ουσιαστικά της Δημοτικής Αστυνομίας στην Ελληνική Αστυνομία δεν τους ικανοποιεί. Είπε ότι τη Δημοτική Αστυνομία την έχουν ανάγκη οι Δήμοι και ότι πρέπει να μείνει εκεί.
Ο κύριος Τουρνάρας, θέλω να σου πω ότι όσον αφορά τουλάχιστον το οικονομικό παρατηρητήριο, είπε πως θα κάνει ό,τι μπορεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αυτή τη μία μέρα που μένει ουσιαστικά μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, να δει μήπως μπορέσει και βρεθεί κάποια κοινή τομή. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε και νέα συνάντηση. Όπως επίσης νέα συνάντηση δεν αποκλείεται να έχει ο κύριος Βενιζέλος αύριο με τους αντιπροσώπους της ΚΕΔΕ. Τέλος να σου πω ότι ρωτήσαμε τον κύριο Ασκούνη τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Μας είπε λοιπόν ότι μετά την Τετάρτη, σε έκτακτη συνέλευση που θα κάνουν, θα τεθούν ξανά όλα τα θέματα. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε επαόριστο κλείσιμο των Δήμων, όπως επίσης δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο για τις μαζικές παραιτήσεις που ήδη έχουν υποβάλει στη διάθεση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ οι περισσότεροι δήμαρχοι. Ήταν εκρηκτικό λοιπόν το κλίμα σε αυτή την σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών. Να δούμε λοιπόν, Δίκη, εφόσον απέβει άκαρπη αυτή η συνάντηση, αν θα ακολουθήσουν και άλλες τις ελάχιστες ώρες πλέον που μας χωρίζουν μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου την Τετάρτη το βράδυ. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, εξερχόμενος από το Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Ασκούνης. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό παρατηρητήριο, υπήρξε πράγματι μία ένταση με κάποιον σύμβουλο του Υπουργού. Εκείνο το οποίο εξηγήσαμε ότι είναι ξεκάθαρη παραβίαση της συνταγματικής διοικητικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού δεν έρχεται να ελέγξει απλά τον προϋπολογισμό, αλλά το προσχέδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού των 325 Δήμων, κάτι το οποίο είναι γραφειοκρατικό, κάτι το οποίο δεν οδηγεί πουθενά και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο Υπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, είπε στο τέλος ότι θα προσπαθήσει να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει μέχρι αύριο που εισάγεται σε συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο. Εμείς όμως το εξηγήσαμε ότι αυτό είναι πέρα για πέρα αντισταγματικό και πρέπει να αποσυρθεί και μας βρίσκει τελείως αντίθετος. Μία δήλωση σε εντελώς άλλο διαφορετικό κλίμα από αυτή που είχε κάνει το μεσημέρι ο κύριος Ασκούρνης. Ενδεικτικό λοιπόν της έντασης που υπήρξε και σε αυτή τη σύσκεψη. Τώρα, Αντώνη, να έρθουμε σε σένα στη Βουλή. Αύριο και μεθαύριο είναι μεγάλες μέρες. Εισάγεται το πολυνομοσχέδιο στην Ολομέλεια για συζήτηση. Το πολυνομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε το απόγευμα από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Με αλλαγές όμως σε μία προσπάθεια να κατευναστούν κάπως τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Αποσύρθηκαν δύο διατάξεις μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν και στο εσωτερικό της κυβέρνησης αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα που τη στηρίζει. Αφορούσε ένα άρθρο όσον αφορά την ποινική ασυλία των μελών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αλλά και την επέκταση των προνομίων για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις τους τα δύο κρατικά αεροσκάφη. Από εκεί και πέρα, αυτά που πρέπει να σου επισημάνω από την Επιτροπή Οικονομικών σήμερα, λίγο πριν την Ολομέλεια, είναι η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ότι δεν τίθεται καθένα θέμα απόλυσης από τον κλάδο του Υπουργείου Υγείας. 1.250 υπάλληλοι που τίθενται σε κοινικότητα θα μεταφερθούν σε άλλο τομέα, γιατί είναι μεγάλες οι ανάγκες, τόνισε ο Υπουργός. Ενώ να σου επισημάνω αυτό που είδαμε και στο βίντεο, την ανησυχία που εξέφρασε ο κύριος Αρβανιτόπουλος όσον αφορά τους σχολικούς φύλακες, ο οποίος τόνισε όμως ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί υπάγονται στους Δήμους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο, αυτό που μαθαίνουμε για την ψήφισή του για Τετάρτη το βράδυ, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ήδη προαναγγείλει ονομαστική ψηφοφορία. Βεβαίως, αναμένουμε και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν κάτι τέτοιο στα επίμαχα άρθρα, όπως για τους σχολικούς φύλακες και για τους δημοτικούς αστυνομικούς. Είναι δεδομένο ότι οι τόνοι θα ανέβουν στα ύψη τα επόμενα 24 ώρα. Τώρα, Χρήστο, πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση που βρίσκεται σε κλειό πιέσεων? Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το κλίμα εν ώψη της κρίσιμης ψηφοφορίας. Κοίταξε, υπάρχει αίσθηση καταρχάς ότι η αυριανή είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα και λόγω των κινητοποιήσεων. Ωστόσο, η πεποίθηση που έχουν στην κυβέρνηση είναι ότι το πολυνομοσχέδιο θα υπερψηφιστεί και μάλιστα χωρίς απώλειες. Και αυτό καθώς η κυβέρνηση λέει ότι ό,τι ήταν να γίνει για τη δημοτική αστυνομία έγινε, ό,τι παραχώρηση μπορούσε να γίνει θα γίνει. Ακούσαμε και τη Βίκη Παύλου ότι θα γίνει μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για το βασικό αγκάθι αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα δημοτικά θέματα, τα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι το οικονομικό παρατηρητήριο. Είναι ένα θέμα που έθεσαν και στον κύριο Βενιζέλο οι δήμαρχοι και ο κύριος Βενιζέλος δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Δεν ξέρουμε βεβαίως αν θα καταφέρουν τελικά να υπάρξουν αλλαγές στο συγκεκριμένο θέμα, όμως αυτό στην παρούσα φάση το οικονομικό παρατηρητήριο φαίνεται ότι είναι το βασικό αγκάθι. Γίνεται το καθιερωμένο μασάζ
και σε βουλευτές, μα κυρίως σε γαλάζιους και πράσινους δημάρχους, ώστε να αποδεχθούν τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου. Ενώ πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και εκεί θεωρούν ότι η σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα θα στηρίξει το πολυνομοσχέδιο και βεβαίως εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι αποσύρθηκαν αυτές οι δύο διατάξεις που σας ανέφερε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος. Θεωρούν ότι έγινε μετά από την παρέμβαση που έκαναν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Τέλος, ένα μέτωπο που πήγε να ξεκινήσει σήμερα από την πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα φαίνεται ότι καταλαγιάζει και είναι το μέτωπο με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, τον Υπουργό Παιδείας, καθώς υπήρξε ένταση για τις αποφάσεις του Υπουργού. Ωστόσο, μετά τις εξηγήσεις που δόθησαν, φαίνεται πως το συγκεκριμένο θέμα καταλαγιάζει και η πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα, τέλος πάντων, επίσθη από τις εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Αρβανιτόπουλος. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις. Η κυβέρνηση, λοιπόν, βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, εν μέσω διασταυρούμενων πυρών, τόσο από τους θυγόμενους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνδικαλιστές που αύριο κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους, όσο και από την αντιπολίτευση που, όσο πλησιάζουμε στην κρίσιμη ψηφοφορία, ανεβάζει βεβαίως και άλλο τους τόνους. Η Δημάρ τώρα αποφάσισε να καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο με ανοιχτό το ενδεχόμενο ψήφισης κάποιων άρθρων. Αντιμέτωποι με την κριτική αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ήρθαν την ίδια στιγμή οι υπουργοί που ανέλαβαν να ενημερώσουν επί του περιεχομένου του πολυνομοσχεδίου τους βουλευτές του κόμματος της Συγκρού. Περισσότερα γι' αυτό το θέμα θα δούμε αμέσως μετά με τον Στράτο Μπαλή, να δούμε εδώ το ρεπορτάζ. Γκρίνια και μουρμούρες στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού στη διάρκεια της σύσκεψης που είχαν όλοι οι συναρμόδιοι με το πολυνομοσχέδιο υπουργοί, με βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Μεγάλη συζήτηση έγινε για τον φορολογικό κώδικα, με την Τώρα Πακογιάννη να αφήνει αιχμές για το ράβε ξύλωνε της κυβέρνησης με τις αποδείξεις. Με το θέμα των αποδείξεων έχουμε γίνει περίγελος. Δεν είναι δυνατόν να λέμε στους πολίτες πάρε αυτή την απόδειξη και ίσως κερδίσεις χρυσούν ορολόγιων ή ταξίδι στις Μπαχάμες. Μελετάμε το θέμα των αποδείξεων για το 2014. Στόχος είναι να δίνονται κίνητρα για τις αποδείξεις που προέρχονται από επαγγελματικές ομάδες που φοροδιαφεύγουν. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι η αξιολόγηση πρέπει να μπει στην καθημερινή στο καθημερινό λεξιλόγιο μας, την καθημερινή μας πρακτική, σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση γενικότερα. Γιατί μόνο η ελληνική δημόσια διοίκηση δεν αξιολογείται. Θέλει πραγματικά μεγάλο θράσος να βαφτίζονται οι μαζικές απολύσεις, η προωθούμενη μείωση του κατώτατου μισθού, η διάλυση των ΟΤΑ, της παιδείας και της υγείας, μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη. Αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα για μια κυβέρνηση αποφασισμένη να υλοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών, αδιαφορώντας για τις δραματικές επιπτώσεις στο βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Τοπική αυτοδιοίκηση διαλύεται, τα νοσοκομεία κλείνονται, εκπαιδευτικοί μαθαίνουν δια τηλεοράσεως ότι απολύονται. Τα ανακοινοθέντα της προηγούμενης εβδομάδος θυμίζουν ανακοινοθέντα κομμαντατούρ. Την καταψήφιση του πολυνομοσχεδίου επί της αρχής αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ. Η Δημοκρατική Αριστερά επισημαίνει την αδυναμία της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί με επιτυχία με την Τρόικα, ώστε να αποφύγει μέτρα που δεν έχουν άμεση σχέση με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Μέτρα που δεν προβλέπονται από τη μνημονιακή δέσμευση, τουλάχιστον με αυτή την επαχθή και βίαιη μορφή, και αποτελούν οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα συμφωνηθέντα από προηγούμενη διαπραγμάτευση. Ότι βελτιώνεις και καλύπτεις το κενό αυτών που δεν έκανες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Περιθώρια για περαιτέρω αναβολή δεν υπάρχει. Την ώρα που η μνημονιακή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ απαλλάσσει με το πολυνομοσχέδιο τους υπαλλήλους της Τρόικας και τους συνοδοιπόρους τους από φόρους και πόθεν έσχες, την ίδια στιγμή ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου, αφού τιμωρεί με δυσβάσταχτη φορολογία όσους μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ανέργους τολμούν να έχουν παιδιά. Και έτσι η δέσμευση του κυρίου Σαμαρά ότι δεν θα επιβληθούν νέα μέτρα αποτελεί μία ακόμα υπόσχεση που μένει στο ράφι. Τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο σχηματάρι επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για ενιαίο φορέα αμυντικής βιομηχανίας. Το ΚΚΕ πιστεύει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σαν μία γροθιά, πρέπει να ενωθούν να αντιπαλέψουν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα απέναντι σε κόμματα που άλλα τους έλεγαν χθες, άλλα σήμερα και άλλα θα τους λένε αύριο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ανοίξουν το δρόμο για μια μεγάλη λαϊκή συμμαχία που δεν χωρίζει τον κόσμο σε δεξιούς και αριστερούς. Μια συμμαχία που θα έχει και στόχο και προοπτική. Να καλησπέρισω λοιπόν εδώ τον Στράτο Μπαλή. Έχει δύο πολύ φορτισμένα 24 ώρα μπροστά της η κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς όμως θέλει τουλάχιστον να διασφαλίσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει αραγής από αυτή την επώδυνη διαδικασία. Το πρωί είχαμε γκρίνια στη Λεωφόρο Συγκρού.
Είχαμε γκρίνια και μουρμούρες και ένα αρκετά βαρύ κλίμα στην συνάντηση των βουλευτών με τους υπουργούς, γιατί οι βουλευτές, τα στελέχη και οι δήμαρχοι που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία κατάλαβαν πλέον ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που δεν λήφθησαν το προηγούμενο διάστημα λόγω αβελτηρίας και σήμερα έχουν φτάσει μπροστά στο μη περαιτέρω. Δηλαδή, με όσους μίλησα, Ασία, πρέπει να σου πω ότι παρά τις γκρίνιες που ακούστηκαν μέσα στην συνάντηση της Λεωφόρου Συγκρού, γνωρίζουν ότι αυτά που θα εφαρμοστούν τώρα είναι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει εδώ και πάρα πολλούς μήνες η χώρα, αλλά πολύ απλά δεν προχώρησαν. Τώρα πρέπει να σου πω ότι μέσα στη συνάντηση το μεγαλύτερο κομμάτι της συνάντησης δεν αφορούσε τη δημοτική αστυνομία και τους σχολικούς φύλακες. Ήταν το φορολογικό, έτσι. Ακριβώς, διότι θεωρούν ότι το θέμα με τη δημοτική αστυνομία έχει εν πωλής κλείσει με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν ότι θα αξιοποιηθούν στην πλειονότητά τους οι δημοτικοί αστυνομικοί. Όμως το θέμα του φορολογικού είναι κόκκινο πανί για τους περισσότερους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είδαμε την κυρία Μπακογιάννη να σέρνει το χορό. Δεν ήταν όμως μόνο η κυρία Μπακογιάννη που αντέδρασε. Δεν ήταν μόνο η κυρία Μπακογιάννη. Ακούστηκε και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Κακλαμάνη και από τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και από τον κύριο Γιώργο Βλάχο. Μεγάλες ενστάσεις για το πώς έχει χειριστεί μέχρι τώρα τον φορολογικό κώδικα η κυβέρνηση, κυρίως με το θέμα των αποδείξεων. Mm-hmm. Αυτό το κρατάμε, δεν κρατάμε, ποιες κρατάμε, ποιες πετάμε. Θεωρούν ότι θολώνει γενικότερα τη συζήτηση όλη αυτή που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση για τις αλλαγές στο κράτος. Πρέπει να σου πω επίσης ότι αυτό που δεν πέρασε καθόλου στα ψηλά, βέβαια είναι ένας ίσονος σημασίας θέμα έτσι πως εξελίχθηκε μέσα στη γενικότερη αναταραχή, είναι αυτή η περιβόητη τροπολογία που εμφανίστηκε στη Βουλή για τη χρήση του κυβερνητικού Embraer. Μία τροπολογία η οποία πρέπει να σου πω ότι ακούστηκαν πολύ σκοπτικά σχόλια για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κυρίου Αβραμόπουλου και θεωρούν πάρα πολύ γαλάζιοι βουλευτές ότι με αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης. Θεωρούν πάντως στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά ότι παρά τις γκρίνιες, την Τετάρτη το βράδυ τουλάχιστον οι γαλάζιοι βουλευτές θα υπερψηφίσουν τα άρθρα του. Στράτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα και πάλι στη Βουλή και τον Αντώνη Ετζολέτο που έχουμε σε εξέλιξη στην ολομέλεια τη συζήτηση επί του πορίσματος της Προκατακτικής Επιτροπής σχετικά με τη λίστα Λαγκάρντ, Αντώνη. Συζήτηση που θα ολοκληρωθεί απόψε, αργά τη νύχτα, με την μυστική ψηφοφορία για το αν θα παραπεμφθεί ή όχι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, τον οποίο περιμένουμε κιόλας να μιλήσει αργότερα απόψε. Ναι, μια τοποθέτησή του 30 λεπτών, σαφώς όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Μυστική ψηφοφορία, μία κάλπη. Θα αναφέρονται τις τρεις κατηγορίες, νόθευση εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και απιστία στην υπηρεσία. Δίπλα τρία κουτάκια, ναι, όχι, παρόν, προκειμένου να τοποθετείτε ξεχωριστά κάθε βουλευτής όσον αφορά την κατηγορία. Είχαμε το πρώτο κύκλο τοποθετήσεων από τους συζητητές ΣΥΑ που είναι και μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Κουτσούμπας από τη Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για μικροκομματικούς σκοπούς όλη αυτή την περίοδο. Άμεση απάντηση από την κυρία Κωνσταντοπούλου που έκανε λόγο για το έπος της συγκάλυψης, ενώ τόνισε πως επιβραβεύτηκε ο κύριος Βενιζέλος με τη θέση του Αντιπροέδρου και ο κύριος Ρήγας πήρε προαγωγή στο ΠΑΣΟΚ. Απάντηση αμέσως από τον κύριο Ρήγα που έκανε λόγο για προσπάθεια δικής της προβολής της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ και εγωπάθεια. Είχαμε τοποθετήσει και από τους άλλους βουλευτές για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, έκανε λόγο ο κύριος Καπερνάρος. Στο κάδρο για ποινικές ευθύνες έβαλε ο κύριος Κασιδιάρης και τον κύριο Παπαντρέου αλλά και τον κύριο Βενιζέλο. Για πολιτικό παιχνίδι έκανε λόγο ο κύριος Οικονόμου, ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως και στο πόρισμα, τόνισαν τις πολιτικές ευθύνες των κυρίων Παπαντρέου και Βενιζέλου. Πριν δούμε τι είπαν οι συγητές των κομμάτων, Αντώνη, μπορείς να μας περιγράψεις λίγο τη διαδικασία από εδώ και στο εξής? Ναι, κοίταξε να δεις, θα γίνει σήμερα η ψηφοφορία. Από τη στιγμή που, όπως άλλα δείχνουν, δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις, θα υπάρχει απόφαση για παραπομπή του κυρίου Παπακωνσταντίνου στο ειδικό δικαστήριο για δύο κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Mm-hmm. Μετά θα έχουμε το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα κληρωθεί εδώ στη Βουλή σε μια ειδική διαδικασία. Θα κληρωθούν οι πέντε ανώτατοι δικαστικοί. Και αυτό θα γίνει εντός αυτής της εβδομάδας. Αντιτός αυτής της εβδομάδας ακριβώς, οι οποίοι θα έχουν τον τελικό λόγο και για νομικά ζητήματα επί του πορίσματος, αλλά και για το θέμα της παραγραφής.
Περιμένουμε λοιπόν την ομιλία, την τοποθέτηση του κυρίου Παπακοσταντίνου ως δικαιούται. Θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός του ο πρώην υπουργός αργότερα απόψε και βεβαίως το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας αργά τη νύχτα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη, να παρακολουθήσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων. Με τη σημερινή παρουσίαση του θέματος, νομίζω ότι διαψεύδονται οι προσδοκίες πολλών. Οι προσδοκίες όλων αυτών που διατυμπάνιζαν σε διάφορους κύκλους, πολιτικούς και μη, ότι αυτή η Επιτροπή δεν θα βγάλει πόρισμα ή αυτή η Επιτροπή θα τα κουκουλώσει. Εάν έπρεπε κανείς να βάλει ένα τίτλο στη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ, αυτός θα ήταν το έπος της συγκάλυψης. Και αν έπρεπε να βάλει ένα τίτλο στο λεγόμενο πόρισμα της πλειοψηφίας που συντάχθηκε εν κρυπτό και ψηφίστηκε μόνο από τους συντάκτες του με την άρνησή τους ακόμη και να το διανύμουν στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, ο τίτλος αυτός θα ήταν η επιτομή της υπόθαλψης. Κυριαρχεί η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Κυριαρχεί το άστρο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ρωτούσε και έβγαζε την αλήθεια. Διαβάστε λίγο την προσβατική γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ για να καταλάβετε ότι τελικά ένας ήταν ο στόχος. Προβολή, εγωπάθεια, μια προσπάθεια να προβληθούμε. Αυτό είναι εγωπάθεια. Αυτό είναι προσπάθεια προβολής μέσα από μια υπόθεση η οποία άλλο χαρακτήρα είχε. Δεν μου αρέσει η φράση συγκάλυψη. Θέμα αισθητικής. Και αν το εννοούσα θα έβρισκα μια άλλη λέξη. Όμως θα χρησιμοποιήσω την φράση, κύριε Κουτσιούμπα, εξυπηρέτηση σκοπιμότητας κατά τη διάρκεια της προκαταρτικής επιτροπής εις βάρος της νομιμότητας. Είναι τέτοια η αθλειότητα του πολιτικού κατεστημένου που άνθρωποι όπως ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος παραμένουν εκτός φυλακής και όχι μόνο αυτό. Ο Μεν Βενιζέλος παριστάνει σήμερα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επιζητά μάλιστα από ό,τι έμαθα να συναντηθεί και με τον Ομπάμα, ενώ ο Παπανδρέου παριστάνει τον καθηγητή στο Χάρβαρντ και έρχεται για διακοπές στα ελληνικά νησιά για να κάνει ποδηλασία και κανό. Αυτό είναι μια αθλειότητα. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν παραπεμφθεί ήδη σε ειδικό δικαστήριο και από εκεί κατευθείαν στον Κορυδαλό. Και αν θέλετε να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, όχι σε VIP πτέρυγα όπως ο Άκης, αλλά στην πρώτη πτέρυγα με 40 Αφγανούς και Πακιστανούς για να βιώσουν εκεί την πολυπολιτισμικότητα που επιδιώκουν. Δεν προέκυψε επιβαρυντικό στοιχείο για ποινική δίωξη Βενιζέλου ή Παπανδρέου. Και θα σας το πω, κύριε Κωνσταντοπούλου, αν και κάποιος θα ήθελε τέλος πάντων να πάρει και μια πολιτική ρεβάνς, εγώ θα ήμουν από τους πρώτους. Δεν προκύπτει. Και όταν δεν προκύπτει κάτι, δεν θα βγάλουμε τα ισοψυχά μας εδώ στην έδρα ή μέσα σε αυτή την αίθουσα. Θεωρούμε λοιπόν, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ότι υπάρχουν σοβαρές, τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες για τον μετέπειτα Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο. Για το γεγονός της μη αξιοποίησης της λίστας κατά το διάστημα που διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών και είχε γι' αυτός στην κατοχή του αυτά τα στοιχεία. Θεωρούμε ότι σοβαρές πολιτικές ευθύνες έχει και ο τότε Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου. Στο επίπεδο των μη πολιτικών προσώπων τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες πριν η Βουλή αποφασίσει για την παραπομπή ημί του κυρίου Παπακοσταντίνου, οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαλινός Μπρις έδωσαν παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γιάννη Διώτη και Γιάννη Καπελέρη. Πάμε στον Αχιλέα Τόπα που θα μας δώσει τις πληροφορίες. Αχιλέα. Και πρόκειται εσία για διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Ουσιαστικά οι δύο πρώην επικεφαλείς του ΣΔΟΕ κατηγορούνται ότι δεν έκαναν αρκετά προκειμένου να αξιοποιήσουν τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες, είναι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή θα τους ασκηθεί στο εγγύς μέλλον για απιστία στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος και στους δύο. Ενώ επίσης ο κύριος Διώτης διώκεται και για υπεξαγωγή εγγράφου. Αυτή η κατηγορία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Διώτης, αν και είχε υποστηρίξει κατ' επανάληψη ότι ουδέποτε αλλίωσε ούτε αντέγραψε το επίμαχο USB, όπως προέκυψε από τις έρευνες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας, είχε δημιουργηθεί αντίγραφο του USB κατά την περίοδο που ήταν στα χέρια του κυρίου Διώτη και πριν παραδοθεί στον κύριο Βενιζέλο. Η υπόθεση αναμένεται να παραπευθεί σε τακτικό ανακριτή και για τους δύο.
Ενώ σε ό,τι αφορά τον κύριο Καπελέρη, του είχε παραδοθεί μια λίστα με 20 ονόματα, οι μεγαλύτεροι καταθέτες στη λίστα Λαγκάρτ, και από τον κύριο Παπακοσταντίνου του είχε δοθεί αυτό, με την εντολή να διενεργήσει έλεγχο και να δει εάν πράγματι τα ονόματα αυτά αντιστοιχούν σε λογαριασμούς. Ωστόσο, ο κύριος Καπελέρης ουδέποτε είχε κάνει φορολογικό έλεγχο. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, διότι δεν είχε πάρει εντολή από τον κύριο Παπακοσταντίνου, που ήταν και ο πολιτικός του προϊστάμενος. Ενώ σε απομένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα ερευνηθούν και αν θα ασκηθούν διώξεις σε 4 άτομα συγγενείς του Γιώργου Παπακοσταντίνου, τα ονόματα των οποίων είχαν αφαιρεθεί από τη λίστα. Ναι, γιατί για τα συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Παπακοσταντίνου είναι ακόμη σε εξέλιξη η έρευνα, ώστε να αξιολογηθεί ποινικά ο δικός τους ρόλος στην υπόθεση. Κρατάμε λοιπόν αυτό για την ώρα, δηλαδή την παραγγελία για άσκηση ποινικών διώξεων στους δύο πρώην επικεφαλείς του ΣΔΟΕ, τους κυρίους Διώτη και Καπελέρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αχιλέα, για το ρεπορτάζ. Να συμβάλλουν τώρα στην ενίσχυση της ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας, ζήτησε κυρίες και κύριοι ο Αντώνης Σαμαράς από τις διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών, που υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση που έγινε παρουσία και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα, ζητήθηκε να εξεταστούν και οι προϋποθέσεις για μείωση των επιτοκίων για την ανακούφιση των δανειοληπτών. Την ανάγκη οι τράπεζες να ενισχύσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας ζήτησε από τους εκπροσώπους των 4 συστημικών τραπεζών ο Πρωθυπουργός, τονίζοντάς τους ότι έτσι θα επιταχυνθεί και η ανάκαμψη της οικονομίας. Το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν το πρωί ο Γιάννης Κωστόπουλος της Αλφα Μπάνκ, ο Γιώργος Ζανιάς της Εθνικής, ο Χρήστος Μεγάλου της Eurobank και ο Μιχάλης Σάλλας της Πειραιός, σε μια συνάντηση που παραβρέθηκε το Προεδρείο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και ο Γιάννης Τουρνάρας. Με επιτυχία η φάση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και έχουμε πια ένα τραπεζικό σύστημα με 4 πυλώνες. Θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις των τραπεζιτών για την ελληνική οικονομία και ανταλλάξαμε απόψεις. Το θέμα της ρευστότητας είναι ένα από τα θέματα που κουβεντιάσαμε. Στη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιπλέον από τους τραπεζίτες να αναζητήσουν τους τρόπους εκείνους ώστε να μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού για να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα και τους τραπεζίτες, οι οποίοι βλέπουν τα κόκκινα δάνεια να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κατά το τέλος Μαρτίου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν στο 29% του συνόλου, δηλαδή στα 66 δις, ενώ υπολογίζεται ότι για το πρώτο εξάμηνο το ποσοστό θα σκαρφαλώσει στο 30% και στα 70 δις ευρώ. Τα κόκκινα δάνεια αλλά και η ρευστότητα κυριάρχησαν και στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιός ο Μιχάλης Σάλλας. Αυτό που λέγεται ρευστότητα δεν είναι κάτι τυφλό σε όποιον αιτείται χρήματα να πάρει. Το θέμα είναι να χρηματοδοτηθούν μικρά και μεγάλα έργα, να χρηματοδοτηθούν οι αυτοκινητόδρομοι, να χρηματοδοτηθούν τομείς οικονομίας οι οποίοι μπορεί να ανακυκλώσουν γρήγορα κεφάλαια, θα απασχολήσουν θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουν συνθήκες οι οποίες θα βγούμε από την κρίση. Αυτό το νόημα έχει η ρευστότητα της αγοράς, η οποία συνδυάζεται βέβαια και με την αναπτυξιακή διαδικασία. Όπως εξήγησε η Τράπεζα Πειραιός, πρόκειται να ιδρύσει έναν φορέα ο οποίος θα αναλάβει τα επισφαλή δάνεια και αναμένεται να δημιουργηθεί μέσα στο πλαίσιο της Γενικής, η οποία θα μετατραπεί σε επενδυτική τράπεζα. Τόνισε πάντως ότι η Πειραιός δεν πρόκειται να συνεχίζει να δίνει καταναλωτικά δάνεια με τη ροή του παρελθόντος, ενώ φάνηκε σίγουρος πως όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα περάσουν τα stress test που πρόκειται να επαναλάβει σύντομα. Η BlackRock. Να καλησπέρα στο σημείο αυτό τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε πλέον σε μια φάση όπου οι τράπεζες θα μπορούν και πάλι να αρχίσουν να χρηματοδοτούν την οικονομία? Ναι, δεν πρέπει να βιαστούμε για να το πούμε αυτό. Οι τράπεζες, τα χρήματα που μάζεψαν τώρα, ήταν πρακτικώς βάλανε πίσω τα κεφάλαια που είχαν εξαφανιστεί. Πώς εξαφανίστηκαν τα κεφάλαια το ξέρουμε. Χάθηκαν τα κεφάλαια λόγω των ζημιών που προκάλεσε ή το κούρεμα των ομολόγων. Αυτό έγινε πέρυσι. Μας πήρε πάνω από ένα χρόνο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Κακώς, έπρεπε να γίνει σε λίγους μήνες. Αλλά έστω και τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά είναι κεφάλαια ασφαλείας. Με λίγα λόγια, όταν σε κάθε, ας το πούμε έτσι, σε κάθε 10 ευρώ περίπου, η τράπεζα πρέπει να βάζει σε κάθε 10 ευρώ που δανείζει, που τοποθετεί κάπου, πρέπει να βάζει ένα ευρώ κάποιον να το κρύβει. Και να το ξεχνάει. Αφού το έβαλε τώρα, πρέπει να το ξεχάσει, άρα δεν είναι αυτό που θα πάρει για να το μοιράσει σε δάνεια. Πάντως είδαμε τον κύριο Σαμαρά να ζητά να ρίξουν χρήμα
οι τράπεζες στην οικονομία και να δουν και τι θα γίνει με τα επιτόκια για να βοηθήσουν τους δανειολήπτες. Ναι, ο κ. Σαμαράς επαναλαμβάνει αυτό που λέγανε οι πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια και καλά κάνει, διότι αυτό ξέρει, αυτό λέει. Με τη διαφορά ότι αυτό το ευρώ που βάλαμε εδώ και το οποίο και οι φορολογούμενοι και όλοι, εν πάση περιπτώσει, το βάλανε εκεί για να είναι ασφαλείς οι τράπεζες, θα ήταν τρελό να το πάρουμε για να το χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να δοθούν δάνεια, αναμφισβητήτως. Αλλά τα δάνεια θα δοθούν από τις νέες καταθέσεις. Θα μου πεις, βέβαια, πού θα βρεθούν οι νέες καταθέσεις. Πολύ σωστό. Νέες καταθέσεις όμως μπορούν να είναι αυτές που θα έρθουν επειδή ήταν εκείνες που έφυγαν. Από εκείνες που έφυγαν, δηλαδή να ξαναγυρίσουν μέσα. Έχουν γυρίσει αρκετές, 11-12 δισεκατομμύρια. Χρειάζεται να γυρίσουν και οι άλλες. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται εμπιστοσύνη στην οικονομία, εμπιστοσύνη στο σύστημα. Και την εμπιστοσύνη, πρώτα απ' όλα, είναι αυτό το κρυφό ευρώ που θα την δώσει. Παμπή, τόσο καιρό λέγαμε να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, να ξανασταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους για να αρχίσουν σιγά-σιγά να δίνουν και πάλι χρήματα στην αγορά, να διοχετεύουν χρήμα στην αγορά. Γιατί εξακολουθούμε να συζητάμε για ασφάλεια στις τράπεζες, γιατί χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη? Διότι όταν μια τράπεζα δεν είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, υπάρχει το πρόβλημα. Τώρα που είναι, υπάρχει και η ασφάλεια. Αλλά θα δεις ότι από εδώ και πέρα έχουμε και άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Οι τράπεζες θα ξαναβρεθούν κάτω από το φακό της BlackRock ή μιας άλλης εταιρείας που θα εξετάσει ποια δάνεια είναι καλά, ποια δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αυτό είναι ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι εάν τα δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν είναι πολλά, τότε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και πάλι αυτό εδώ το ευρώ που κρύψαμε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και όσο η οικονομία αργεί να μπει μπροστά, όσο οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση, τόσο οι τράπεζες θα ταλαιπωρούνται και βεβαίως και η ίδια η οικονομία. Άρα δεν έχουμε τελειώσει. Απλώς έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα που είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει βεβαίως αυτό να επιτείνεται με τις φήμες, οι οποίες δυστυχώς δίνουν και παίρνουν, και με τις βλακίες που κάνει και η Ευρώπη, τη βλακία που έκαναν κυρίως στην Κύπρο. Αυτές οι φήμες είναι πολύ φυσιολογικό να φουσκώνουν και θα το δεις ότι θα γίνει και τις επόμενες εβδομάδες. Αναφέρεις σε φήμες που έχουν να κάνουν με τι? Με φήμες που λένε δεν είναι ασφαλείς οι τράπεζες. Ναι, και ότι μπορεί να πειραχτούν οι καταθέσεις. Κάτι το οποίο ακόμη και η Μέρκελ έδωσε συνέντευξη σήμερα το απόγευμα και είπε και πάλι ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να συμβεί πουθενά. Αλλά το είπε απευθυνόμενοι κυρίως στους Γερμανούς. Θέλουμε να το ακούσουμε για όλους τους Ευρωπαίους. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ποσοστό τώρα 74,08%, πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ είναι κυρίες και κύριοι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε λόγο για ιστορικό βήμα για την αριστερά και τη δημοκρατία. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα για τη νέα Κεντρική Επιτροπή, με το ενιαίο ψηφοδέλτιο να κυριαρχεί, την εσωκομματική αντιπολίτευση ωστόσο της αριστερής πλατφόρμας να βγαίνει ενισχυμένη, πετυχαίνοντας αύξηση του ποσοστού της. Κυρίαρχος βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας από το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ενιαίου πλέον κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέρχεται του συνεδρίου ιδιαίτερα ενισχυμένος, αφού υπερψηφίστηκαν με καθαρή πλειοψηφία όλες οι θέσεις της αριστερής ενότητας, όπου τέθηκαν αντιπαραθετικά με τις θέσεις της αριστερής πλατφόρμας του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Στην ψηφοφορία, το ενιαίο ψηφοδέλτιο συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο των 2/3 των συνέδρων, με 135 έδρες στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, με την αριστερή πλατφόρμα να σημειώνει υψηλά ποσοστά και να κερδίζει 60 έδρες. Κάναμε το ιστορικό βήμα. Από αύριο, με το νέο μας κόμμα, όλες και όλοι μαζί, πιο ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, ξεκινάμε τη μεγάλη και νικηφόρα πορεία για να σταματήσουμε την κοινωνική καταστροφή και να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα. Στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή, πρώτος από το ενιαίο ψηφοδέλτιο εξελέγει ο Γιάννης Δραγασάκης, που συγκέντρωσε ψήφους από σχεδόν το 50% των συνέδρων. Ενώ πάνω από 1.000 σταυρούς συγκέντρωσαν ακόμα ο βουλευτής και καθηγητής οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο επίσης οικονομολόγος Γιάννης Μιλιός και το πρώην μέλος της πολιτικής γραμματείας του συνασπισμού Τάσος Κορονάκης. Ακολουθούν ο πρώην γραμματέας του συνασπισμού Δημήτρης Βίτσας, ο διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα Νίκος Παπάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Πάνος Κουρλέτης, ο πρώην γραμματέας της νεολαίας συνασπισμού Νάσος Ηλιόπουλος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης. Η δεκάδα συμπληρώνεται από τη βουλευτή Ρένα Δούρου, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως ο Δημήτρης Παπαδημούλης εξελέγει 14ος κάτω από τη βουλευτή Λάρισα Σιρόδιώτη, τον καθηγητή Αριστίδη Μπαλτά και την επικεφαλής της ΚΟΕ Ρούντι Ρινάλντι. Βγαίνουμε στην κοινωνία με εξωστρέφεια, με δράση, με αλληλεγγύη και κυρίως εντατικοποιούμε τη δουλειά μας. Ολοκληρώνουμε με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία το εκλογικό κυβερνητικό μας πρόγραμμα, εντείνουμε τη δυναμική μας αντιπολίτευση, ξεκινάμε μια εκστρατεία επαφής με τον κόσμο, διαλόγου με τον κόσμο.
Από την αριστερή πλατφόρμα πρώτος εξελέγει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με 870 ψήφους και ακολούθησαν ο Δημήτρης Στρατούλης και ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής. Ο Αλέξης Τσίπρας εξελέγει άνετα πρώτος στην κάλπη για τον νέο πρόεδρο του κόμματος, συγκεντρώνοντας 2.477 ψήφους από τους συνολικά 3.412 συνέδρους που ψήφισαν, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 74,07%. 157 ψήφους έλαβε η επικεφαλής της φεμινιστικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Σύση Βοβού, και 22 ο σύνεδρος Πάνος Ηλιόπουλος. Έχει πλέον μετά το πρώτο ιδρυτικό του συνέδριο μια ιδεολογικοπολιτική διακήρυξη που είναι ένα ταυτωτικό κείμενο. Έχει τις πολιτικές του αποφάσεις οι οποίες αποσαφηνίζουν και επιβεβαιώνουν πλευρές της πολιτικής του. Έχει το καταστατικό του και έχει για πρώτη φορά τον πρόεδρό του εκλεγμένο και νομιμοποιημένο μέσα από απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες. Από τους χαμένους του συνεδρίου το Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο που εξέλεξε μόνο 3 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Καλησπέριζω εδώ το Δημήτρη Τσιόδρα. Καλησπέρα. Το ιδρυτικό συνέδριο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ περνά στην ιστορία. Πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος του νέου ενιαίου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Ποια είναι λοιπόν η επόμενη μέρα τώρα για την Κουμουνδούρου, πόσο ενισχυμένος βγήκε από όλη αυτή τη διαδικασία ο κύριος Τσίπρας και η δική του λογική για τα πράγματα? Είναι ενισχυμένος, εμφάνισε ένα πολύ ισχυρό μπλοκ του 74-75% ο κύριος Τσίπρας και το συνέδριο μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βήμα στην προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να μετασχηματιστεί από ένα κίνημα διαμαρτυρίας σε ένα κόμμα εξουσίας. Σε αυτό υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να ανοιχθεί σε στρώματα τα οποία δεν έχουν προσεγγίσει μέχρι τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κοιτούν από κάποια απόσταση, διαμορφώνοντας πιο ρεαλιστικές θέσεις. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό το οποίο έθεσε η αριστερή πλατφόρμα, ο δεύτερος τρόπος, η ριζοσπαστικοποίηση. Ένα νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης με πιο κινηματική λογική. Εκεί λοιπόν, πάνω σε αυτές τις δύο λογικές, είχαμε και τη σύγκρουση στο συνέδριο, με τις διαφορές στις θέσεις. Η μεν πλειοψηφία μιλούσε για επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, η αριστερή πλατφόρμα μιλούσε για ακύρωση δανειακής σύμβασης και ακύρωση του χρέους. Η δεύτερη διαφορά ήταν ότι θεωρούσε η αριστερή πλατφόρμα ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρηση από την Ευρωζώνη, ενώ η πλειοψηφία θεωρούσε ότι αυτό είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Το τρίτο, μιλούσε η αριστερή πλατφόρμα για εθνικοποίηση και εργατικό έλεγχο των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και των τραπεζών, πράγμα το οποίο δεν αποδέχεται η πλειοψηφία. Και η τέταρτη μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κύριος Τσίπρας μιλούσε για μια κυβέρνηση με κορμό την αριστερά, ενώ η αριστερή πλατφόρμα μια κυβέρνηση της αριστεράς με τον ΚΚΕ και την Ανταρσία. Φαινόταν λοιπόν σε όλες τις εκφάνσεις αυτή η διαφορά προσέγγισης. Τελικά αυτό το οποίο πλειοψήφισε το συνέδριο είναι η γραμμή του κυρίου Τσίπρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετασχηματιστεί σε ενιαίο κόμμα το οποίο θα διεκδικεί στην εξουσία με θέσεις οι οποίες είναι πιο ρεαλιστικές από αυτές που εξέφραζε η αριστερή πλατφόρμα. Βγαίνει νικητής όμως, από την άλλη έχει μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι, δεν νομίζω ότι τον ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα το να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εκφράζεται από την αριστερή πλατφόρμα. Μην ξεχνάμε ότι ο βασικός κορμός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρώτος εκφραζόταν από αυτές τις θέσεις. Δεν τον ενοχλεί να βρίσκεται εντός του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κομμάτι και μάλλον το προτιμά από το να είναι εκτός τυχόν ΣΥΡΙΖΑ και να ψάχνει αλλού στέγη. Άλλωστε υπάρχει το παράδειγμα, το παλιότερο του ΠΑΣΟΚ, όπου μην ξεχνάμε ότι εκεί εκφράζονταν διάφορες φωνές. Από σοσιαλδημοκράτες, κεντρώοι, μέχρι ούλτρα αριστεροί. Τους οποίους ένωσε η εξουσία. Τους οποίους ένωσε η εξουσία. Δεν ξέρω αν σε αυτή την περίπτωση θα γίνει έτσι. Πάντως ο κύριος Τσίπρας βλέπει τα παραδείγματα του παρελθόντος, όπου είχαμε ένα κόμμα με 2 ή 3 σε 1 και μια τακτική που εφάρμοσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που τελικά του βγήκε σε καλό. Δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο και με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε κλίμα την ενοχή των 4 κατηγορουμένων στελεχών της Μαρφίν για το θάνατο των 3 εργαζόμενων της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εισηγήθηκε σήμερα η εισαγγελέας της έδρας. Με βάση το αποδεικτικό υλικό, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι και οι 4 κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης. Την ενοχή όλων των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη των διοικητικών στελεχών της τράπεζας Μαρφίν, όπου είχαν βρει τραγικό θάνατο 3 άτομα το Μάιο του 2010, μεταξύ αυτών και μία έγκυος γυναίκα. Η εισαγγελέας πρότεινε να καταδικαστούν ο διευθύνων σύμβουλος, ο υπεύθυνος ασφάλειας και η διευθύντρια και υποδιευθύντρια του καταστήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη. Κατά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, αυτό που επιβάρυνε ιδιαίτερα τους κατηγορούμενους ήταν οι μαρτυρικές καταθέσεις των υπαλλήλων της τράπεζας που διασώθηκαν εκείνο το μήνα.
μοιραίο απόγευμα, οι οποίες ήταν ανατριχιαστικές. Το κτίριο έμοιαζε με θάλαμο αερίων, αφού τα μέτρα ασφαλείας ήταν ελιπέστατα. Δεν υπήρχε καν έξοδος κινδύνου από όπου να μπορούμε να διαφύγουμε, αφού η κανονική έξοδος είχε παραδοθεί στις φλόγες. Υπήρχε χρόνος, αλλά δεν υπήρχε τρόπος για να φύγουμε. Η εισαγγελέας έκρινε πως παρά το γεγονός πως το κτίριο είχε γίνει πολλές φορές στόχος αγνώστων, εν τούτης λειτουργούσε γυμνό και απροστάτευτο από μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές στο παρελθόν είχαν κάψει την κεντρική είσοδο του υποκαταστήματος σπάζοντας τα τζάμια, ποτέ δεν είχαμε πάρει μαθήματα πυρασφάλειας. Με εξαίρεση το Δεκέμβριο του 2008, τα κόντρα πλακέ στην είσοδο του υποκαταστήματος δεν ξανατοποθετήθηκαν ποτέ. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τις επόμενες μέρες, με τους κατηγορούμενους να επιμένουν στην αθωότητά τους. Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η αποκάλυψη του τριπλού κρούσματος ντόπινγκ κορυφαίων σπρίντερ του στίβου. Οι πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές στα 100 μέτρα, Σάφα Πάουελ και Τάισον Γκέι, βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ περίπου ένα μήνα πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Μόσχας. Ντοπαρισμένη πιάστηκε επίσης και η Τζαμαϊκανή Σέρον Σίμψον, ασημένια Ολυμπιονίκη στην ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Ο Τζαμαϊκανός Ασάφα Πάουλ είναι ο κάτοχος ενός από τους κορυφαίους χρόνους στα 100 μέτρα. Όμως μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες του βρέθηκε θετικό σε τεστ για απαγορευμένες ουσίες. Το μικρό κράτος της Καραϊβικής που είχε αναδειχθεί σε υπερδύναμη των σπριτ περηφανευόταν για την καθαρότητα και τις δίχως σκιές επιτυχίες των αθλητών του. Όμως πλέον τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή. Η Σέρον Σίμψον, ασημένια Ολυμπιονίκη στα 4x100 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, πιάστηκε επίσης να έχει κάνει χρήση ουσιών ντόπινγκ. Η αντιπαλότητα στις υψηλές ταχύτητες ανάμεσα σε Τζαμάικα και Ηνωμένες Πολιτείες έχει φουντώσει για τα καλά. Όμως και οι Αμερικανοί είχαν σοκαριστικά νέα. Ο κάτοχος του καλύτερου χρόνου για φέτος στα 100 μέτρα, Τάισον Γκέι, βρέθηκε επίσης θετικό σε έλεγχο αντιντόπινγκ. Κάτι που έσπευσε να παραδεχθεί πρώτος, προλαβαίνοντας την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντιντόπινγκ. «Δεν έχω δικαιολογία. Εμπιστεύτηκα τους λάθος ανθρώπους», δήλωσε επίσημα ο Γκέι, αποσύροντας παράλληλα την συμμετοχή του από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται τον Αύγουστο στη Μόσχα, προτού η Γουάντα προλάβει να τον αποκλείσει. Μερικές φορές όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο στην καριέρα σου και βρεθείς να κυνηγάς επιτυχίες με το χρόνο να σε πιέζει, τότε ακολουθείς τον λάθος δρόμο. Απελπίζεσαι και ψάχνεις λύση παντού. Είτε το έκανε με δική του πρωτοβουλία, είτε τον όθησαν εκεί, είναι μεγάλο λάθος. Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τους Πάουελ, Γκέι και Σίμψον σκιάζουν για πολλωστή φορά τον χώρο του στίβου. Ακόμη δύο αθλητές στη Τζαμάικα φέρονται να έχουν βρεθεί θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ και σύντομα θα δημοσιευθούν τα ονόματά τους. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Στίβου της χώρας ξεκαθάρισε ότι ο Usain Bolt δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Όμως η αμφισβήτηση για κάθε σούπερ αθλητή έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Έχουμε θετικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, για τον ελληνικό τουρισμό. Μηνύματα που έρχονται κυρίως από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Πάμε στον Σταμάτη Ασημένιο που θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Σταμάτη. Είχε ενδιαφέρον και ένα δημοσίευμα σήμερα από τη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η οποία βρίσκει την Ελλάδα την κερδισμένη της φετινής σεζόν. Έτσι ακριβώς είναι. Οι Γερμανοί μας λέει ταξιδεύουν όλο και περισσότερο και ιδιαίτερα δημοφιλής είναι φέτος η Ελλάδα. Στο ρεπορτάζ της Welt μας λέει ότι η χώρα μας έχει συνέλθει για τα καλά από την κρίση της περασμένης χρονιάς και σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον κλάδο του τουρισμού. Λέει ότι η Ελλάδα είναι ο μεγάλος κερδισμένος της θερινής σεζόν και επικαλείται τον εκπρόσωπο του ομίλου Thomas Cook, τον Ματίας Μπράντες, ο οποίος καταγράφει αυξημένη ζήτηση στα πακέτα διακοπών προς την Ελλάδα. Την ίδια παρατήρηση κάνει και η TUI, ο μεγαλύτερος tour operator της Ευρώπης, θέλει την Ελλάδα στη θέση των τριών πιο δημοφιλών τουριστικών προορισμών. Ενώ παρόμοια είναι η εικόνα που δίνει η Latour, η εκπρόσωπος του εξειδικευμένου στα πακέτα Last Minute τουριστικού ομίλου, η Νίνα Μάγερ, μας λέει ότι οι τρεις πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί της εταιρείας της είναι η Μαγιόρκα, είναι η Ελλάδα και είναι η Τουρκία. Αυξητικές είναι επίσης οι τάσεις που καταγράφει και η ΡΕΒΕ, που έχει την ITS, την Jan Ryzen και τη Τζέρεμπολ και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης του Ομίλου, ο Σαν Χάρτμαν Σία, σημειώνεται αύξηση των κρατήσεων για ελληνικούς προορισμούς της τάξης του 7%, ενώ συνολικά έχουμε από πολλούς tour operator αυξήσεις από 30 έως και 35%. Ιδιαίτερα σε αυτό που λέμε Luxus Ryzen, δηλαδή στα πακέτα πολυτελείας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταμάτη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα μέτρο που η
κυβέρνηση θεωρεί ότι θα δημιουργήσει και πιο θετικές συνθήκες για τον τουρισμό. Αυτό δηλαδή του ανοίγματος των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Έμποροι, βιοτέχνες και ιδιωτικοί υπάλληλοι όμως από την άλλη αντιδρούν έντονα στην νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και σήμερα οι φορείς που τους εκπροσωπούν σε κοινή συνέντευξη τύπου έκαναν λόγο για μέτρο το οποίο θα επιφέρει βίαιη μεταβολή των συνθήκων της αγοράς και θα οδηγήσει στην εξόδωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για κακοποίηση της αγοράς κάνουν λόγο η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εμπόρων αναφορικά με την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για λειτουργία των καταστημάτων και τις Κυριακές. Όπως υποστηρίζουν, η επιπλέον επιβάρυνση που θα προκύψει από τη λειτουργία των καταστημάτων και τις Κυριακές θα είναι δυσβάσταχτη, καθώς υπολογίζουν ότι θα αυξηθεί το μέσο κόστος μισθοδοσίας κατά 25% ετησίως και κατά 16,5% ο λογαριασμός της ΔΕΗ σε περίπτωση που τα εμπορικά καταστήματα λειτουργήσουν 50 Κυριακές. Οι δύο αυτές ενώσεις εμπόρων, που έχουν στο πλευρό τους και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αμφισβητούν έντονα και τα ωφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και τα οποία υπολογίζονται σε 309 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την μελέτη του ΟΟΣΑ, οι Κυριακές είναι άλλο ένα λάθος, γιατί οτιδήποτε εφαρμόζεται σε περίοδο ύφεσης έχει αντίστροφο αποτέλεσμα. Είναι μύθος όλη η επιχειρηματολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν πρόκειται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Οι ίδιοι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται και βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι αυτό θα σημαίνει στην κοινωνική συνοχή. Όταν η πλειοψηφία του κλάδου είναι γυναίκες, είναι μητέρες. Οι ίδιοι φορείς μάλιστα κάνουν λόγο για προχειρότητα εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης στην κατάρτιση του σχεδίου νόμου για το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, καθώς πουθενά δεν λαμβάνεται μέρημνα για τον τουρισμό. Ποιο ήταν το ζητούμενο? Να μπορέσουμε να αποκομίσουμε ωφέλη από την αύξηση του τουρισμού. Και όλα τα κάνουμε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το τουριστικό πακέτο. Πέστε μου στο άρθρο 26 να αναφέρετε μία φορά η λέξη τουρισμός. Μιλώντας στην εκπομπή Πρώτη Γραμμή, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπεραμύνθηκε της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, υποστηρίζοντας ότι θα δώσει όθηση και στον τουρισμό. Στο Νότο έχουμε την Ιταλία, ας πούμε, όπου από το 2011 είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά, μικρά και μεγάλα. Λοιπόν, πάμε να έχουμε τουρισμό, να προσελκύσουμε τουρίστες εδώ πέρα, έχοντας μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Μου λένε οι ιδιοκτήτες, αυτοί οι επιχειρηματίες που είναι στον χώρο της κρουαζιέρας, ότι έχετε στην Αθήνα το πιο γνωστό μνημείο του κόσμου, την Ακρόπολη. Και ερχόμαστε κάποιες μέρες και βλέπουμε την Αθήνα να είναι μια έρημη πόλη. Οι εκπρόσωποι πάντως της ΕΣΕΕ, της ΓΕΣΕΒΕ και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων προαναγγέλουν κινητοποιήσεις που θα περιλαμβάνουν ακόμη και απεργία τις Κυριακές. Με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές συμφωνεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη Σόιμπλε στην Αθήνα, η Γερμανίδα Καγκελάριος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί μια ενωμένη Ευρώπη, αναφέροντας ότι μόνο όταν πηγαίνει καλά η Ευρώπη μπορεί να τα πηγαίνει καλά και η Γερμανία. Στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας Ευρώπης, μακριά από φαινόμενα ευρωσκεπτικισμού και εθνικισμού, αναφέρθηκε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαριέτα Γιαννάκου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με θέμα Νέα Ευρώπη τώρα. Στην ίδια εκδήλωση, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας επισήμανε την ανάγκη να σχεδιαστούν τα απαραίτητα αναπτυξιακά εργαλεία που θα εξασφαλίσουν προοπτική σε όλους όσοι αντιδρούν και διαδηλώνουν. Την ισχυρή ενωμένη Ευρώπη υποστήριξε σε συνέντευξή της η Γερμανίδα Καγκελάριος. Μιλώντας στο δίκτυο ARD, υποστήριξε ότι μόνο όταν τα πηγαίνει καλά η Ευρώπη μπορεί να τα πηγαίνει καλά και η Γερμανία. Διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να παρουσιάσει στους Γερμανούς πολίτες μετά τις εκλογές τον λογαριασμό για τη διάσωση των τραπεζών και του ευρώ. Κάναμε πολλά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο για να σταθεροποιήσουμε το ευρώ, πιστεύω, και προς το συμφέρον της Γερμανίας. Επειδή μόνο όταν τα πηγαίνει καλά η Ευρώπη τα πηγαίνει καλά και η Γερμανία. Επίσης, πρόσφατα με τον Wolfgang Schäuble και με τις εγγυήσεις για δανειακά προγράμματα για την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενδεχομένως και για την Ελλάδα, καταστήσαμε σαφές ότι δεν αφήνουμε περιθώρια αμφιβολιών για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε. Με σαφή κοινοβουλευτικό έλεγχο και απόλυτη διαφάνεια. Το νέο μήνυμα της κυρίας Μέρκελ έρχεται λίγες μόνο ώρες πριν την άφηξη του Wolfgang Schäuble στην Αθήνα, σε μια περίοδο όπου το θέμα της Ελλάδας έχει μπει για τα καλά στη γερμανική προεκλογική ατζέντα. Στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας Ευρώπης μακριά από φαινόμενα ευρωσκεπτικισμού και εθνικισμού αναφέρθηκε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαριέτα Γιαννάκου. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε ύστερα από δική της πρωτοβουλία με θέμα Νέα Ευρώπη τώρα, η κυρία Γιαννάκου τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε παρακμή. Η επάνωδος της ευημερίας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης
μπορεί να υπάρξει μόνο εν ονόματι του συνόλου του οικοδομήματος. Μόνο μια πραγματικά ευρωπαϊκή διακυβέρνηση μπορεί να απομακρύνει τον κίνδυνο της χαλάρωσης των ευρωπαϊκών δομών. Πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες, όπως μίλησαν οι σημαντικοί Ευρωπαίοι ηγέτες μετά τον πόλεμο, γιατί αυτή η οικονομική κρίση είναι ένα είδος πολέμου. Στην κρίση εμπιστοσύνης που συνοδεύει την οικονομική κρίση αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Η Ευρώπη πρέπει να σχεδιάσει τα απαραίτητα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εξασφαλίσουν προοπτική σε όλο αυτόν τον κόσμο που σήμερα αντιδρά, διαμαρτύρεται και διαδηλώνει. Σε αντίθετη περίπτωση, η δημοσιονομική προσαρμογή καταλήγει απλώς σε λιτότητα που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος είχε συναντήσεις τόσο με τον Αντώνη Σαμαρά όσο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κ. Κασουλίδης στην ομιλία του επεσήμανε την απουσία μεγάλων ηγετών, δημοκρατικό έλλειμμα και την διάχυση λαϊκίστικων προσεγγίσεων που προκάλεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Τα κράτη-μέλη αντέδρασαν όχι ενωμένα, αλλά αποσπασματικά και πολλές φορές διχασμένα, με μόνο γνώμονα το εθνικό και όχι το κοινό συμφέρον, το κοινό συμφέρον της Ένωσης. Συνεπώς, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της οικονομίας συνετέλεσαν και συνεχίζουν να συντελούν στον περαιτέρω διχασμό. Ο Ευρωβουλευτής του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος του Λουξεμβούργου, Φρανκ Έγκελ, υπογράμμισε ότι η συνολική ανάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσει από τις χώρες της κρίσης. Ο Κινέζικος δράκος την ίδια στιγμή φαίνεται ότι χάνει την πνοή του, κυρίες και κύριοι. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο επιβραδύνεται, σε σύγκριση βέβαια με τους διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων δύο δεκαετιών. Από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο, η ανάπτυξη κινήθηκε στο 7,5%, πέφτοντας κάτω από το 7,7% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Πολλές χώρες βέβαια της Δύσης θα ζήλευαν αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, όμως η οικονομική επιβράδυνση αναδεικνύει τις προκλήσεις για την ηγεσία της Κίνας αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Να δούμε τι μεταδίδει το BBC. Αυτή είναι μια εικόνα της οικονομίας της Κίνας που δεν βλέπουμε συχνά. Όλα τα μαγαζιά σε αυτό το δρόμο είναι κλειστά. Η πόλη που άλλοτε έσφιζε από ζωή τώρα είναι άδεια και καταθλιπτική. Η πινακίδα αυτή είναι μία από τις εκατοντάδες που γράφουν «Νοικιάζεται». Λίγο πιο πάνω βρίσκεται το Ρονσόνγκ, ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Κίνας που άνοιξε πριν από μία δεκαετία. Τώρα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ζητά οικονομική βοήθεια από το κράτος. Τα εστιατόρια που προσφέρουν φαγητό στους εναπομείναντες εργαζόμενους είναι λίγα. Τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν εδώ 20.000 απολύσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ναυπηγείο δεν έχει λεφτά. Αν η κυβέρνηση βοηθήσει, θα είναι καλό για όλους. Η πόλη Τζινγκσένγκ αναδεικνύει τα όρια του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης της Κίνας, που στηρίζεται στις μεγάλες και συνεχώς επεκτηνόμενες επενδύσεις με κρατικό χρήμα. Τα άδεια πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης αποδεικνύουν ότι οι υπερτροφικές βιομηχανίες της περιοχής δεν δέχονται αρκετές παραγγελίες για να μείνουν ανοιχτές. Η ευημερούσα οικονομία που στηρίζει το κινέζικο όνειρο πρέπει να μετατραπεί σε οικονομία που θα στηρίζεται σε καταναλωτικές δαπάνες. Το ρίσκο είναι μεγάλο και οι πολιτικοί υπεύθυνοι γνωρίζουν ότι για την ώρα χρειάζονται την επιβράδυνση για να μην υπερθερμανθεί η οικονομία. Χάσαμε τις ελπίδες μας, εδώ δεν υπάρχει πια όνειρο. Με τα δυτικά πρότυπα, η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Τα κλειστά καταστήματα στην πόλη αυτή είναι αποτέλεσμα της οικονομικής επιβράδυνσης στην περιοχή. Θα μπορούσε να επεκταθεί αν ο ρυθμός ανάπτυξης μειωθεί περισσότερο. Η Κίνα ως τώρα εξασφάλισε την κοινωνική σταθερότητα, προωθώντας την ανάπτυξη με διάφορες πολιτικές. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί αν σταματήσουν οι μεγάλες επενδύσεις του κράτους και μειωθούν οι εξαγωγές προς άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο μεταξύ άλλων τι λένε τα τελευταία προγνωστικά για το βασιλικό βρέφος στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας σήμερα στη διεθνή επικαιρότητα από την Ισπανία, όπου οι φωνές που ζητούν παρέτηση του Πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι στη σκιά του σκανδάλου με τα μαύρα ταμεία του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος εντείνονται. Στις αποκαλύψεις που εμπλέκουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, προστίθεται τώρα γραπτά μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με τον Λουίς Μπάρθενας, πέτρα του σκανδάλου, τα οποία δημοσιεύει η Ελμούντο. Την παρέτηση του Ραχόι το συντομότερο δυνατό ζήτησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ωστόσο ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
αγγελία που κρατείται, ο Λουίς Μπάρθενας προκαλεί τριγμού στο κυβερνών κόμμα με συνεχείς διαρροές που καίνε ακόμη και τον Πρωθυπουργό. Ο Μαριάνο Ραχώη προσπαθούσε μέχρι σήμερα να αποστασιοποιηθεί με κάθε τρόπο από τον πρώην ταμεία του Λαϊκού Κόμματος. Ο Μπάρθενας κατηγορείται ότι διαχειριζόταν για χρόνια τα μαύρα ταμεία, μέσω των οποίων μεγάλα ποσά διοχετεύονταν παράνομα σε υψηλόβαθμα στελέχη. Η El Mundo δημοσίευσε γραπτά μηνύματα που φέρεται να αντίλαξε ο Ραχώη με τον Μπάρθενας και από τα οποία προκύπτει ότι οι δύο άνδρες είχαν στενότερη επαφή από όσο ο Πρωθυπουργός είχε αφήσει να φανεί. Μηνύματα όπως αυτό. Λουίς, καταλαβαίνω. Μην είναι δυνατός. Θα σου τηλεφωνήσω αύριο. Σε φιλώ. Σε άλλο μήνυμα, ο Ραχώη τον καλεί να αρνηθεί την ύπαρξη των μαύρων ταμείων. Ενώ το τελευταίο από τον Μπάρθενας προς τον Πρωθυπουργό μόλις τον περασμένο Μάρτιο μοιάζει να επισφραγίζει τη ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών. Μαριάνο, η συμπεριφορά του δικηγόρου του κόμματος σήμερα το απόγευμα ήταν απαράδεκτη. Μόνο εσύ ξέρεις το παιχνίδι που παίζεις. Όμως απαλλάσσομαι από όλες τις δεσμεύσεις μου απέναντι σε σένα και το κόμμα. Για την αντιπολίτευση, τα γραπτά μηνύματα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον κατηγορούμενο για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες Μπάρθενας ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η κατάσταση είναι πλέον αφόρητη. Ο Πρωθυπουργός βλάπτει την εικόνα της Ισπανίας και τους δημοκρατικούς της θεσμούς. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να παραμείνει λεπτό στην εξουσία. Ο ίδιος ο Ραχώη, μετά από συνάντησή του με τον Πολωνό ομολογό του, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα και να διαψεύδει υπονοούμενα φήμες και δημοσιεύματα. Το κράτος δικαίου δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς. Στην Ισπανία της ύφεσης και της ανεργίας ρεκόρ, οι αποκαλύψεις έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας και οι πιέσεις εις βάρος του Ραχώη εντείνονται. Όμως το ενδεχόμενο παραίτησης θεωρείται μακρινό με τα σημερινά δεδομένα. Το Λαϊκό Κόμμα διατηρεί άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ισπανοί δεν είναι έτοιμοι για επιστροφή των σοσιαλιστών στην εξουσία. Και πάμε τώρα, Δημήτρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εισαγγελείς εξετάζουν το ενδεχόμενο πια να απαγγείλουν κατηγορίες κατά του Τζορτζ Ζίμερμαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο μετά την οθώωσή του από το δικαστήριο της Φλόριντα για το θάνατο του νεαρού Τρέιβον Μάρτιν, αλλά και τις αντιδράσεις που πυροδότησε η απόφαση αυτή. Ο θάνατος του Αφροαμερικανού που πυροβολήθηκε από τον εθελοντή σε αστικές περιπολίες Τζορτζ Ζίμερμαν έφερε και πάλι το ζήτημα της οπλοκατοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των φυλετικών διακρίσεων στην κεντρική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχάσουμε τον Τρέιβον, φωνάζουν αυτοί οι διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον. Ανάλογες διαδηλώσεις έγιναν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής, σχεδόν όλες ειρηνικές. Αυτή είναι η συνοικία Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη, όπου διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Οι διαδηλωτές κατέβηκαν και στην Times Square, στο κέντρο της πόλης. Οι διαδηλώσεις προκλήθηκαν από την κατάληξη μιας από τις πιο πολύκροτες δίκες στην ιστορία της Αμερικής. Αν είχε δολοφονηθεί ένα λευκό αγόρι από ένα μαύρο, αποκλείεται να τον είχαν αθώωσει. Θα είχε τιμωρηθεί με ισόβια. Όσοι ενδιαφέρονται για την κοινωνική δικαιοσύνη, νιώθουν αποτροπιασμό για αυτά που συμβαίνουν. Ο Τζορτζ Ζίμερμαν αθωώθηκε από την κατηγορία ότι δολοφόνησε τον Τρέιβον Μάρτιν, είπε ότι όταν πυροβόλησε τον έφηβο ήταν σε αυτοάμυνα. Και οι ένορκοι τον πίστεψαν, κρίνοντας ότι δεν είναι ένα. Περισσότερες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, όπως αυτή στη Βοστόνη, ήταν ειρηνικές. Όμως, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, κάποιοι έκαψαν στους δρόμους αμερικανικές σημαίες. Και στο Λος Άντζελες, θυμωμένοι διαδηλωτές διέκοψαν την κυκλοφορία κάνοντας πορείες σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Ο Τζορτζ Ζίμερμαν είναι τώρα ελεύθερος, όμως το όνομά του θα μείνει μάλλον στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για καιρό. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο να του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ενώ η οικογένεια του Τρέιβον Μάρτιν σκοπεύει πιθανότατα να μηνύσει και πάλι τον Τζορτζ Ζίμερμαν. Πάμε τώρα στην Ιταλία. Ο αντιπρόεδρος της Γερουσίας δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί μετά από τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε εις βάρος της πρώτης μαύρης υπουργού της Ιταλίας. Ο Ρομπέρτο Καλντερόλι, ηγετικός τέλεχος της Λέγκας του Βορρά, παρομοίασε την υπουργό μετανάστευσης Σεσίλ Κέγκε με ουρακοτάγκο από το Βήμα Κομματικής Συγκέντρωσης στη Βόρεια Ιταλία. Η ίδια δήλωσε ότι δεν παίρνει προσωπικά τις προσβολές του.
Όταν βλέπω φωτογραφίες της, σκέφτομαι ότι έχει τα χαρακτηριστικά ουρακοτάγκου. Ήταν η βόμβα που εξτόμησε από το Βήμα Συγκέντρωσης της Λέγκας του Βορρά το ηγετικό στέλεχος του κόμματος και αντιπρόεδρος της Ιταλικής Γερουσίας, Ρομπέρτο Καλντερόλι. Αναφερόμενο στην πρώτη μαύρη υπουργό της Ιταλίας, Σεσίλ Γκέντζ. Χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένα 24ωρο καταδικαστικών δηλώσεων ακόμη και από τους κόλπους του κόμματός του και πιέσεων να παραιτηθεί, προκειμένου ο Καλντερόλι να ζητήσει συγγνώμη. Η ίδια υπουργός προτίμησε να μην δώσει συνέχεια. Το θέμα για μένα δεν είναι προσωπικό και δεν το εκλαμβάνω ως προσωπική προσβολή. Σίγουρα δεν πρόκειται να πέσω στο ίδιο επίπεδο. Τη στήριξή του στην Κιέντζ εξέφρασε μέσω του Twitter ο πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα, ο οποίος εμπιστεύτηκε το Υπουργείο Μετανάστευσης στην 48χρονη οφθαλμίατρο που κατάγεται από το Κόγκο. Οι δηλώσεις του Καλντερόλι ξεπέρασαν κάθε όριο και είναι σαφώς απαράδεκτες. Σεσίλ, συνέχισε να εργάζεσαι. Είμαστε όλοι στο πλευρό σου. Ζητώντας συγγνώμη, ο Καλντερόλι υποστήριξε ότι αστειευόταν και δεν ήθελε να την προσβάλλει. Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη επίθεση εναντίον της Κιέντζ από στελέχη της Λέγκας, τα οποία στο παρελθόν την είχαν χαρακτηρίσει μπόγκο μπόγκο και παραδουλεύτρα. Και φτάσαμε στη Μεγάλη Βρετανία για να δούμε την αγωνία που διακατέχει όλη τη χώρα για το βασιλικό μωρό που έρχεται. Βροχή λοιπόν τα στοιχήματα από το πρωί, έτσι Δημήτρη? Βροχή τα στοιχήματα. Τούτη την ώρα που μιλάμε, οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο Σεν Μέρι στην πτέρυγα Λίντο, όπου βρίσκεται η Κέιτ Μίντελτον και αναμένεται να γεννήσει από ώρα σε ώρα. Τα στοιχήματα πέφτουν βροχή. Τα τρία δημοφιλέστερα ονόματα που ίσως ονομαστεί το μωρό είναι Αλεξάνδρα, Γεώργιος ή Ελισάβετ. Αναμένεται να γίνουν εκατομμύρια πωλήσεις αναμνηστικών κεραμικών, γαλάζιου ή ροζ χρώματος, θα δούμε, τα οποία ήδη παράγονται από τις βιομηχανίες της Βρετανίας. Δεν είναι γνωστό λοιπόν ούτε ποιο είναι το φίλο του, ούτε βεβαίως, αφού δεν είναι γνωστό, όχι, το φίλο του και το όνομά του. Για το φίλο δεν γνωρίζουμε, οι γιατροί δίνουν πιθανότητες 50-50 για το αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι, ενώ οι ειδικοί συνδυάζουν την οικονομική ανάκαμψη που θα έρθει στη Βρετανία τις επόμενες εβδομάδες, λένε, με τη γέννηση του μωρού. Τώρα δεν ξέρουμε αν όλα αυτά είναι αλήθεια, θα δούμε σήμερα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή τη βασιλική γέννα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στο Echo News θα δούμε τι είδους απορρίμματα θα δέχεται ο νέος καφέ κάδος που εγκαθίσταται στους αθηναϊκούς δρόμους. Και να τα κινητά, να τα σταθερά, να τα ίντερνετ. Και όλα αυτά τα πληρώνατε. Και με το παραπάνω. Γι' αυτό δεν είσαι στη λίστα. Αμαρτία. Πληρώνεις ακριβά την επικοινωνία σου. Αμαρτία. Η Wind φέρνει το W. Το απόλυτο συμβόλαιο. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα προς όλους. Απεριόριστο χρόνο ομιλίας, απεριόριστα SMS, απεριόριστα megabytes. Wind. Οικονομία για όλους. Πιέστον. Μονορούφι. Είναι φυσικός. Πού είναι ο Τάκης? Ρε μαμά, τι κάνεις εκεί? Όλο. Μπράβο, γιώκα μου. 100% στημένος χυμός Life. Ό,τι πιο κοντά στο φρεσκοστημένο. Και εσύ, κορίτσι μου, ρίξε κάτι επάνω σου, θα πουντιάσεις. Αν θέλεις η οικογένειά σου να σε έχει Θεό, συνδύασε τώρα το απόλυτο συμβόλαιο W με Wind W Play για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Wind. Οικονομία για όλους. Μικρό μέγεθος και όμως μεγαλύτερη οικονομία. Το Lenor προσφέρει τόσες πλήσεις όσες ένα μη συμπυκνωμένο μαλακτικό 3 λίτρων και επιπλέον είναι 25% πιο οικονομικό ανά πλήση. Το είχατε ποτέ σκεφτεί? Θέλεις να νιώθεις φρεσκάδα όλη μέρα, σαν να βγήκες μόλις από το ντουζ? Με το ανανεωμένο Νοξίμα, όπου κι αν είμαι, ό,τι κι αν κάνω, έχω αξεπέραστη προστασία και φρεσκάδα που με αγκαλιάζει τρυφερά όλη μέρα. Νοξίμα. Σίγουρη προστασία που σε αγκαλιάζει. Καλησπέρα, Ζωτή Κατέρινα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα. Μπορεί η ανακύκλωση να μην είναι το καλύτερό μας εδώ στην Ελλάδα, όμως σύντομα οι Αθηναίοι θα δουν μπροστά τους κάποιους νέους καφέ κάδους. Τι θα πρέπει να ρίχνουν εκεί μέσα? Η εμφάνιση του νέου καφέ κάδου, λοιπόν, που θα έρθει να σταθεί δίπλα στο μπλε
που είναι για την ανακύκλωση, στην οποία δεν τα πάμε πολύ καλά, και στον πράσινο ή ασημεία, αναλόγως που είναι για τα σύμμικτα σκουπίδια, είναι για να βάζουμε μέσα τα αποφάγια μας. Και είναι μια συμβατική ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Μέχρι το 2016, μάλιστα, θα πρέπει να καταφέρουμε 65% μείωση των αποβλήτων που στέλνουμε για ταφή και το 40% θα μπορούσε να είναι από τα αποφάγια. Έτσι, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός πιλωτικού προγράμματος, ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE, θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στον Γκάζι και στην περιοχή Κυπριάδου. Οι κάτοικοι εκεί θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο να διαχωρίζουν στην πηγή τα οργανικά τους απόβλητα και στο μέλλον, αργά ή γρήγορα, όταν οι καφέ Κάδη θα κατακλείσουν την Αθήνα, ίσως τότε από τη μείωση ακριβώς των απορριμμάτων προς ταφή να μειωθούν και τα δημοτικά τέλη για όλους μας. Τα αποφάγια των Αθηναίων αποκτούν πλέον και εμπορική αξία. 700 καφέ ειδική κάδη κομποστοποίησης μοιράστηκαν δωρεάν πόρτα-πόρτα από το Δήμο Αθηναίων σε νοικοκυριά στην περιοχή Κυπριάδου αλλά και σε καταστήματα στον Γκάζι, μαζί με οδηγίες για την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων. Για την πιλωτική φάση επιλέχθηκαν οι περιοχές Κυπριάδου, όπου μετέχουν 500 νοικοκυριά, αλλά και τον Γκάζι, όπου μετέχουν 125 νοικοκυριά και 25 επιχειρήσεις εστίασης. Η προοπτική είναι σύντομα το πρόγραμμα κομποστοποίησης να εφαρμοστεί παντού και να προστεθεί ο καφέ κάδος δίπλα στον μπλε της ανακύκλωσης και τον πράσινο των σύμμικτων απορριμμάτων. Το πρόγραμμα LIFE στόχο έχει να κάνει διαλογή στην πηγή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων σε πιλωτική εφαρμογή σε δύο Δήμους, στην Αθήνα και στην Κηφισιά. Ο κάθε Δήμος πρέπει να αναπτύξει αυτά τα προγράμματα σε πλήρη κλίμακα, ενεργοποιώντας τους πολίτες να κάνουν ξεχωριστή διαλογή. Είναι πάρα πολύ εύκολος τρόπος. Σκεφτείτε, όταν βγάλετε το 40% των οργανικών και τα οδηγείτε σε ανακύκλωση, τι κέρδος θα έχει η χώρα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα πάρει και καλύτερα υλικά, διότι δεν θα έχουν πρόσμιξη με τα οργανικά τα οποία λερώνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι χρήστες τι ακριβώς επιτρέπεται να τοποθετούν μέσα στον καφέ κάδο. Υπολείμματα από φρούτα και λαχανικά, κρέας και ψάρι, μαζί με τα κόκαλα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ψωμί, κέικ, γλυκά, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, υπολείμματα και φίλτρα του καφέ και του τσαγιού, καθώς και μικρές ποσότητες υπολείμματων κήπου, γκαζόν, φύλλα και μικρά κλαδιά. Δεν επιτρέπεται όμως σε καμία περίπτωση μέσα στον καφέ κάδο να μπουν συσκευασίες κάθε είδους, υγρά, μαγειρικά λάδια, λίπη και πλαστικές σακούλες. Το πρόβλημα είναι πως επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί ειδική βιοδιασπόμενη σακούλα από καλαμπόκι και όχι πλαστική ή σακούλα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να μην επιμολυνθεί το οργανικό υλικό. Αυτό βέβαια θα επιβαρύνει με ένα επιπλέον κόστος στους χρήστες των καφέ κάδων. Το οργανικό υλικό θα συλλέγεται αρχικά 3 φορές την εβδομάδα από το Δήμο με ειδικό απορριμματοφόρο και θα οδηγείται στο Κέντρο Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Λιώσια για την παραγωγή καλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού που θα μπορεί να αξιοποιηθεί ως προϊόν με τιμή πώλησης 350 ευρώ ανά τόνο. Όμως η ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση των δημοτικών τελών. Χρειαζόμαστε υλικά εδαφοκάλυψης, τα οποία σήμερα εισάγουμε και πληρώνουμε και ακριβά. Πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αθήνας, γιατί τα λεφτά είναι πολλά για να πληρώνεις και να θάβεις απορριμμάτα. Από 45 ευρώ τον τόνο, τον οποίο πληρώνουμε σήμερα, από 1η-1η του 14 θα φτάσουμε στα 80 ευρώ τον τόνο και κάθε χρόνο θα επιβαρύνεται με επιπλέον 5 ευρώ αυτή η διαδικασία. Η κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων είναι πλέον επιβεβλημένη για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ως το 2016, η χώρα μας οφείλει να μειώσει τα απόβλητα που στέλνει για ταφή κατά 65%. Το 40% θα μπορούσε να είναι το οργανικό υλικό. Αν δεν το επιτύχει, τότε νέα πρόστιμα περιμένουν τους Δήμους, πρόστιμα που θα μετακλειστούν μοιραία στους δημότες. Αμέσως τώρα, στα καλά νέα της ημέρας, οι έξυπνες πάνες. Στην ΕΚΟ 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες το χρόνο, είστε σίγουροι για κάθε λίτρο. Πρόγραμμα εγγύηση ποιότητας και ποσότητας ΕΚΟ. Γαλοπούλα Ιφαντής. Αξεπέραστη ποιότητα, σωστή τιμή και γεύση από ατόφιο τρυφερό φιλέτο. Όχι γαλοπούλα, ό,τι βρεις, γαλοπούλα Ιφαντής. Smart diapers.
Νέες έξυπνες πάνες, ειδικά σχεδιασμένες έτσι ώστε να παρακολουθούν την υγεία ενός παιδιού, κυκλοφορούν ήδη στο εμπόριο. Οι έξυπνες πάνες θα ενημερώνουν τους γονείς για περιστάσεις που απαιτούν άμεση προσοχή. Η χρήση της Smart Diaper είναι απλή. Μία φορά την ημέρα, ο γονιός απλά σκανάρει το μπροστινό τμήμα της πάνας με το κινητό που φέρει την εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να περιμένει για τη συνέχεια, καθώς αρκεί να αφήσει τους αλγόριθμους να αναλύσουν τα δεδομένα. Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί, οι Smart Diapers δεν φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν το ένστικτο μιας μητέρας ή τις ολοκληρωμένες ιατρικές εξετάσεις, απλά να ενημερώνουν τους γονείς για συμπτώματα που πιθανώς να προκύψουν πριν αυτά κάνουν την εμφάνισή τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τις Smart Diapers μπορούν να αποκαλύψουν προβλήματα όπως μολύνσεις του ροπητικού συστήματος, αφυδάτωση, ακόμη και προβλήματα στα νεφρά. Ένας δικός σας άνθρωπος, μια σχέση εμπιστοσύνης. Alpha Prime Personal Banking από την Alpha Bank. Μαζί για ό,τι σας νοιάζει. Ό,τι αποκτήσατε με τους σκόπους μιας ζωής, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Το στέλεχος Alpha Prime, που σας προσφέρει όλα τα ισχυρά προνόμια του Personal Banking της Alpha Bank. Alpha Prime Personal Banking. Μαζί για ό,τι σας νοιάζει. Από την Alpha Bank. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αίτητη και στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της παρέμεινε η Εθνική Νέων μετά την τέταρτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Ευρωμπάσκετ για παίκτες ως 20 ετών που διεξάγεται στην Εσθονία. Αυτή τη φορά θύμα των νεαρών Ελλήνων διεθνών ήταν η Κροατία στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης, όπου η Ελλάδα συνεχίζει με ρεκόρ 3-0, μεταφέροντας και τις δύο νίκες από την πρώτη φάση. Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 77-68 χωρίς να χάσει ούτε στιγμή το προβάδισμα στο σκορ, με χαρακτηριστικό στοιχείο από την στατιστική τις 14 τάπες, 6 εκ των οποίων έριξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε ακόμη 12 πόντους, 15 rebound, ενώ πρώτο σκόρερ ήταν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Λαρετζάκης που πέτυχε 25 πόντους. Τη μεγάλη σημασία της διατήρησης του αθλήματος της πάλης στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων επιχειρεί να τονίσει η καμπάνια «Πάλι για πάντα μαζί», που τρέχει από σήμερα με συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Πολιτείας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης. «Πάλι για πάντα μαζί» είναι το ελληνικό μήνυμα της καμπάνιας των υπευθύνων του αθλήματος. Σε συνέδευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε, όλοι όσοι παραβρέθηκαν τόνισαν πως Ολυμπιακοί αγώνες χωρίς το άθλημα της πάλης δεν μπορούν να υπάρξουν. Η προμηνών απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ να εισηγηθεί στην ολομέλειά της την αφαίρεση της πάλης από το αθλητικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων αποτέλεσε για τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας μια πράξη αψυχολόγητη και ιδιαίτερα προκλητική. Για τους σκεπτόμενους φιλάθλους ολόκληρο τον κόσμο, η επιλογή αυτή χαρακτηρίζεται ακόμα και ως πράξη αποκοπής των σύγχρονων αγώνων από τις ρίζες τους. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός παραβρέθηκε στην εκδήλωση και τόνισε μεταξύ άλλων πως η πολιτεία θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει το άθλημα να παραμείνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξ αρχής δηλώνω κατηγορηματικά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, τόσο του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Πάνου Παναγιωτόπουλου, όσο και μου προσωπικά, να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή, την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, την Ομοσπονδία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην διατήρηση της πάλης στα Ολυμπιακά αθλήματα. Νέος λογαριασμός ταμιευτηρίου τώρα ναι, με προνομιακό επιτόκιο και τα χρήματα διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή. Millennium Bank. Σίγουρα και απλά. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αγορές, όπου κυριαρχεί σήμερα η είδηση της υποβάθμισης του EFSF πριν από λίγο από τον Νίκο Φιτς. Υποβάθμιση από το 3α στο αα+, που ήρθε ως συνέπεια της ανάλογης υποβάθμισης της γαλλικής οικονομίας τις προηγούμενες ημέρες. Και ας δούμε τώρα τη σημερινή εικόνα. Είχαμε απώλειες 0,4% για το χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα. Κέρδη για τον δείκτη Φούτσι και τον δείκτη DAX στη Φραγκφούρτη. Απώλειες για τον δείκτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Λονδίνου. Και πάμε τώρα στη Wall Street, όπου είχαμε κέρδη τόσο για τον Dow Jones όσο και για το δείκτη Nasdaq πριν από λίγο. Υποχώρησε το ευρώ έναντι του δολαρίου στις ισοτιμίες. Κέρδη για το ευρώ έναντι του δολαρίου, αλλά και αντίστοιχα για το αμερικανικό σε σχέση με το ιαπωνικό νόμισμα. Κέρδη για τις τιμές του αργού πετρελαίου. Και κλείνουμε με την τιμή του χρυσού.
η οποία σήμερα ενισχύθηκε, διαμορφώνεται στα 1.284 δολάρια ουγγιά. Στο ψωμί, στο φαγητό ή και μόνη της, είναι πάντα φέτα Ήπειρος. Βραβευμένη ως η καλύτερη φέτα στον κόσμο, στο μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό. Να καλησπέρισουμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, τη Χριστίνα Σούζη. Καλή εβδομάδα, Χριστίνα. Επίσης, καλή ζεστή εβδομάδα, μάλλον. Θα πέσει στα μέσα της η θερμοκρασία λίγο. Δεν θα μείνει τόσο ψηλά ο υδράριος. Μάλιστα, όχι. Πάμε πρώτα να δούμε τις εικόνες. Λοιπόν, μας. Είναι Κοζάνη, λίμνη Πολυφήτου, τεχνητή λίμνη Πολυφήτου Κοζάνη, από το φράγμα της ΔΕΗ. Αλλά είναι πολύ ωραία με τα σύννεφα έτσι που καθρεφτίζονται και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη πολύ. Η επόμενη φωτογραφία είναι η χώρα της Αμοργού με το σύννεφο καθισμένο από πάνω. Απίστευτη φωτογραφία, ο Χριστόφορος. Ναι, ναι. Και επίσης τον ευχαριστούμε. Και τελευταία, κλείνουμε. Φούρνη στην Ικαρία. Πώς φαίνεται. Όμορφα. Ο Αλέξανδρος, ξέρεις, το σύμπλεγμα εκεί των νησιών μεταξύ Ικαρίας Σάμου. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, και τον ευχαριστούμε. Όλες οι εικόνες που έρχονται τον τελευταίο καιρό από προορισμούς είναι το καλά, κάτι το άλλο. Τι μπήκε το Σαββατοκύριακο, δεν ήξερα τι να το καιρός.gr λοιπόν, για να διαλέξετε εσείς που θα πάτε διακοπές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον καιρό, Χριστίνα. Λοιπόν. Άρα ζέστη τη μισή εβδομάδα. Και ναι, την άλλη σήμερα μισή και αύριο ήδη θα πέσει λίγο, Τετάρτη ακόμα περισσότερο, για να φτάσουμε σε ένα λίγο πιο ζεστό Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έθριο καιρό αύριο. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα επιρροτικά θα συννεφιάσει. Θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερες θα είναι στα ορεινά. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι νύχτα ξημερώματα Τετάρτης έχουμε πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού. Που θα είναι κυρίως θα αφορά τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και θα είναι τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Το λέω λέγοντας την Τρίτη, γιατί θα είναι νύχτα προς την Τετάρτη μάλιστα, και μάλιστα. Την Τετάρτη το πρωί για θα σας το δείξω. Στο μεταξύ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τους ανέμους πρώτα, οι οποίοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τώρα η Αττική ηλιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 6 μποφόρ στα ανατολικά και 33 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη από το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα θα συννεφιάσει, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι ισχυρές. 2 με 4 οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις και 32 βαθμούς θερμοκρασία. Ωραία, άρα τη νύχτα έχουμε φαινόμενα, την Τετάρτη συνεχίζονται. Συνεχίζονται και θα είναι κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά. Εύβοια, σποράδες, εκεί θα έχουμε και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα θα ξεκυρίσει ο καιρός με ήλιο, αλλά στα υπόλοιπα επιρροτικά θα έχουμε και πάλι το απόγευμα βροχές και τοπικές καταιγίδες. Είναι έτσι λίγο περίεργος ο καιρός την Τετάρτη. Είναι η μόνη μέρα που ίσως βρέξει και η Αττική. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενισχύονται δηλαδή λίγο. Και αυτό που σας έλεγα ότι θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 30 πιθανόν. Ναι. Και την Πέμπτη βαθμούς. Ξανανεβαίνει. Την Πέμπτη όχι ακόμα, δεν ανεβαίνει. Θα είναι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά βελτιώνει το καιρός. Πέμπτη και Παρασκευή. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης την Πέμπτη ίσως έχουμε παροδικές μπόρες, αλλά βλέπετε δεν έχει τίποτε άλλο. Επίσης οι άνεμοι που την Πέμπτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, την Παρασκευή 6 με 7. Οπότε τότε θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά και η θερμοκρασία. Για να φτάσουμε σαν σε ένα πιο ζεστό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το 35-36 θα το έχουμε και πάλι. Και πιθανότητα οι απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θα τα δούμε αναλυτικά στη διάρκεια της εβδομάδας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Καλό βράδυ. Καλή σου νύχτα. Στην ιστοσελίδα μας, κυρίες και κύριοι, sky.gr, μπορείτε καθημερινά να παρακολουθείτε το δελτίο μας, τη διάθεσή σας και ο λογαριασμός μας στο Twitter. CSI Νέα Υόρκη, αμέσως τώρα από εμάς. Καλή σας νύχτα.